Είχαμε πριν περίπου ένα μήνα, σχεδιάζουμε αυτή την ιδέα, την οργάνωση, όπου στόχος ακριβώς ήταν ένα αθλητικό γεγονός με σε συνδυασμό με ένα μουσικό, με μια μουσική εκδήλωση. Mm-hmm. Γιατί θεωρούμε ότι και οι δύο αυτοί τομείς επηρεάζουν πάρα πολύ σημαντικά τα παιδιά που βρίσκονται στο αναπτυξιακό στάδιο της εφηβείας, τους έφηβους ουσιαστικά. Οπότε θέλαμε να κάνουμε μια δράση που να περιλαμβάνει και τα δύο, γιατί έχει φανεί ερευνητικά ότι ο αθλητισμός αποτελεί ένα μέσο πρόληψης των εξαρτήσεων, καθώς φαίνεται ότι όσοι αθλούνται από την παιδική εφηβική ηλικία έχουν λιγότερες πιθανότητες να εξαρτηθούν από κάποια ουσία ή από κάποια εξαρτητική συμπεριφορά, όπως είναι ο τζόγος στο διαδίκτυο. Και αντίστροφα επίσης έχει φανεί ότι αυτοί που οι χρόνια εξαρτημένοι δεν είχαν ποτέ στο παρελθόν τους στο παρόν αθλητική δραστηριότητα. Άρα τους δίνεται η ευκαιρία έτσι να περάσουν όμορφα, mm-hmm. να ασχοληθούν με τον αθλητισμό. Είναι και ένα μήνυμα λοιπόν να ασχοληθείτε με τον αθλητισμό. Ακριβώς, υπάρχουν ακριβώς. τρόποι να διοχετεύσετε τα αρνητικά συναισθήματα που μπορεί να νιώθει mm-hmm. κανείς, τη δύσκολη κατάσταση που μπορεί να βρεθεί. Ο αθλητισμός mm-hmm. δίνει διέξοδο σε αυτό. Ακριβώς, ακριβώς. Και πρέπει και οι γονείς να πάρουν έτσι πολλά μηνύματα από αυτό και να προτρέψουν τα παιδιά τους να ασχοληθούν, παρά να τα έχουν με ένα κινητό, με ένα τάμπλετ όλη μέρα στο διαδίκτυο. Πολύ σωστά. Και να γίνουμε και εμείς ειρήνη στο κάτω-κάτω πρότυπο. Σωστό, δηλαδή, σωστό. Εμείς ενός ανθρώπου, ατόμου που δραστηριοποιείται και δεν είναι μόνο σπίτι, δουλειά, δουλειά, σπίτι και τάμπλετ, κινητό. Και μετά γυρίζω στο σπίτι, θα πάω και θα ασχοληθώ όλη την ώρα. Και είναι σημαντικό ότι πριν δείξουμε με το δάχτυλο τα παιδιά που είναι με τα τάμπλετ και τα κινητά, λίγο να το στρέψουμε αυτό το δάχτυλο και προς εμάς και να δούμε κατά πόσον εμείς είμαστε ήδη εξαρτημένοι τελικά και τι παράδειγμα δίνουμε στα παιδιά μας. Ναι, ναι, ναι. Και αυτό να πούμε έτσι μια μικρή παρένθεση. Διάβαζα mm-hmm. πρόσφατα μια έρευνα από το ΚΕΘΕΑ, νομίζω ήταν, ότι μέσα στην καραντίνα τα παιδιά ειδικά εθίστηκαν στο διαδίκτυο mm-hmm. Και υπήρχαν έτσι πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα και δεν ξέρω πόσο εύκολα θα τα πάρουμε πια μέσα από αυτό. Ελπίζω να το καταφέρουμε, γιατί είναι ένας εθισμός που άντε να ξεκολλήσεις. Σίγουρα τα τελευταία δύο χρόνια το διαδίκτυο έχει καταλάβει πολύ μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς μας με διάφορους τρόπους, είτε μέσω της τηλεεκπαίδευσης, είτε μέσω της τηλεεργασίας. Κάποια πράγματα βέβαια άνοιξε νέους ορίζοντες, π.χ. στο τομέα της εκπαίδευσης. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι... Τα παιδιά θα έμειναν χωρίς σχολείο δύο χρόνια, έτσι. Ναι, ναι, αλλά και σε εμάς τους ενήλικες όμως δίνεται η δυνατότητα για διαδικτυακή εκπαίδευση σε φορείς που ενδεχομένως να μην μπορούσαμε να κάνουμε διαζώσεις. Οπότε κάποια είναι θετικά και μπορεί να είναι καλός να παραμείνουν, αλλά σίγουρα υπάρχουν και οι αρνητικές επιπτώσεις που αυτές παλεύουμε λίγο να μαζέψουμε και να διορθώσουμε αν θες. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό ότι φέτος τα σχολεία έμειναν ανοιχτά και δεν έκλεισαν. Είχαμε και εμείς την ευκαιρία σαν και θεά να ξαναμπούμε στα σχολεία, να κάνουμε ξανά συναντήσεις με τους μαθητές στο κομμάτι της πρόληψης που αφορά το δικό μας σαν πολυδύναμο κέντρο και ευελπιστώ ότι και φέτος συνεχίζοντας αυτές τις δράσεις κάτι λίγο μπορούμε να κινητοποιήσουμε, να προβληματίσουμε, να αποτρέψουμε, να προλάβουμε ακριβώς, mm-hmm. ναι. Με τις σχολές γονέων που γίνονται και παράλληλα στη μονάδα. Και είναι πολύ σημαντικό ότι είσαστε και εδώ δίπλα μας και κάποιος που έχει κάποιο πρόβλημα μπορεί να απευθυνθεί σε εσάς. Λοιπόν, μετά από αυτή τη μικρή παρένθεση, επανερχόμαστε στις εκδηλώσεις που θα γίνουν αυτό το τριήμερο. Υπήρχε ενδιαφέρον από συμμετοχή, αν θα συμμετάσχουν οι άνθρωποι που επωφελούνται από τις υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑ Αριάδνη. Δεν ήταν ο στόχος τόσο να το κάνουμε για τους ανθρώπους που έρχονται ήδη σε εμάς. Κυρίως ο στόχος ήταν να βγούμε προς τα έξω και αρχικά ξεκίνησε και σαν μια δράση αποκλειστικά για την ομάδα των εφήβων νεαρών ενηλίκων των 14-21 ηλικιακά, δηλαδή για εμάς. Όμως επειδή είχαμε αιτήματα ότι και εμείς θέλουμε να παίξουμε οι πιο μεγάλοι, έτσι έγινε και το ανοίξαμε ηλικιακά. Οπότε οι περισσότερες αιτήσεις που έχουμε, και για μας είναι ένα πολύ ευτυχές γεγονός αυτό, είναι από τις ηλικιακές ομάδες 14-21. Γιατί ουσιαστικά εμείς θέλουμε περισσότερο να γνωριστούμε με άλλο κόσμο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα συμμετέχουν, δεν θέλουμε να συμμετέχουν οι άνθρωποι που έρχονται ήδη σε εμάς.
Απλά ο στόχος περισσότερο ήταν να κάνει μια δράση το ΚΕΘΕΑ εκτός, να γνωριστούμε με τα παιδιά αυτής της ηλικίας σε ένα άλλο χώρο εκτός ΚΕΘΕΑ, εκτός σχολείου, έτσι ώστε αν θες λίγο και να απομυθοποιηθεί όλο αυτό που ακούγεται για το ΚΕΘΕΑ. Γιατί για μένα, μιας που είμαι και εργαζόμενη αρκετά χρόνια στο φορέα, είναι πολύ λυπηρό να ακούω τις νέες γενιές να έχουν συμβασμένο το όνομα του ΚΕΘΕΑ μόνο με τη χρήση σκληρών ναρκωτικών, ενώ είναι ένας φορέας που απευθύνεται πλέον σε εδώ και αρκετά χρόνια σε έφηβους, σε οικογένειές τους, σε ανθρώπους που έχουν θέμα με τζόγο, με διαδίκτυο, με αλκοόλ και με ναρκωτικά, όπως βέβαια και ξεκίνησε ο φορέας πριν από 40 σχεδόν χρόνια. Mm-hmm. Οπότε αυτό ήταν περισσότερο ο στόχος. Και νομίζω ότι με βάση το Αύγουστο, πολλές εκδηλώσεις, περίεργος μήνας, ότι το πετύχαμε. Και βέβαια θέλαμε όλο αυτό να συνοδευτεί και να κλείσει από μια συναυλία, ναι, με έναν ηχογνώριμο έτσι στα αυτιά των εφήβων, αυτών της hip-hop, της rap, όμως με έναν στίχο πολύ διαφορετικό από αυτά που ήθιστε να ακούν τα τελευταία χρόνια τα παιδιά μας. Και λέω πολύ διαφορετικό γιατί δεν προβάλλονται κάποια μηνύματα που πολλές φορές, ναι. Ακριβώς, mm-hmm. ναι, δεν προβάλλει βία, όπλα, χρήση ουσιών, δεν εργαλειοποιεί τη γυναίκα ως αντικείμενο πόθου, δεν δείχνει γυμνό, οπότε έχει ένα στίχο πάρα πολύ διαφορετικό και αυτό ουσιαστικά θέλαμε να δώσουμε το μήνυμα, ότι μπορούμε να ακούμε αυτή τη μουσική και εμάς μας αρέσει αυτή η μουσική, αλλά θέλουμε να συνοδεύεται και από ένα μήνυμα και από ένα στίχο ποιοτικό. Σκεφτείτε ότι ο ίδιος ο Άνσερ, που δέχτηκε να πού να έρθει αφιλοκερδός και νομίζω ότι τον τιμά πάρα πολύ σαν καλλιτέχνη, έχει μπει στη συνέντευξή του ότι προσέχει τι γράφει γιατί τον ακούνε παιδιά. Νομίζω ότι αυτό δείχνει και το ήθος ενός καλλιτέχνη και ποιος είναι ο σκοπός αυτού του έργου που υπηρετεί. Ναι, γιατί τον ακούν πολλοί, γίνονται είδωλοι για πολλούς. Οπότε θα πρέπει να μάθουμε να ξεχωρίζουμε έτσι, mm-hmm. το τι θέλουμε και να ακούμε, αλλά και τι μηνύματα να μας περνάνε και να μάθουμε να διαλέγουμε. Όχι αυτό μου αρέσει, όχι αυτό δεν μου αρέσει. Να κάνουμε τις επιλογές μας κι εμείς. Να μάθουμε να κάνουμε επιλογές και να λέμε όχι σε κάτι που δεν μας εκφράζει. Mm-hmm. Ακριβώς. Ωραία. Οπότε ξεκινάμε σήμερα, 5.30. Πού δίνουμε λοιπόν το ραντεβού σήμερα? Στην παραλία του Τρίτου Γυμνασίου θα γίνουν οι πρώτοι αγώνες. Mm-hmm. Το πρόγραμμα ακριβώς το αυριανό δεν το έχουμε καταλήξει για να μπορώ να σας πω ακριβώς ώρες. Πάντως σίγουρα θα είναι αύριο το απόγευμα πάλι. Θα εξαρτηθεί από το πώς θα πάει η σημερινή μέρα. Και το Σάββατο θα έχουμε τους τελικούς αγώνες που έτσι όπως το έχουμε υπολογίσει θα ξεκινήσουν τις 6 το απόγευμα. Και η συναυλία που θα είναι στο κλείσμα στις 9 η ώρα το βράδυ. Να πούμε εδώ ότι την συναυλία θα την ανοίξει ένα δικό μας παιδί, ο Μπακάκος, το όνομά του Κωνσταντίνος Μπακαής. Είναι ένας έφηβος που γνωρίσαμε φέτος στις διαδικασίες, στις ενημερωτικές συναντήσεις που κάναμε στα σχολεία, που μας έδειξε ας πούμε τη μουσική του, οπότε τότε το προτείναμε και με πολύ χαρά δέχτηκε να είναι μέρος αυτής της εκδήλωσης. Πολύ, πολύ σημαντικό να δίνετε και στα δικά μας παιδιά ένα βήμα. Και θα είναι λοιπόν η συναυλία μετά με τον Άνσερ θα ακολουθήσει. Η είσοδος είναι δωρεάν, ποτέ οι δράσεις του ΚΕΘΕΑ όλα αυτά τα χρόνια, νομίζω θα το ξέρει ο κόσμος πλέον, δεν έχουν κάποιο αντίτιμο οικονομικό. Και για να είναι δωρεάν έχουν συμβάλει κάποιοι άνθρωποι σε όλο αυτό. Οπότε οι συνδιοργανωτές μας είναι ο Δήμος, η κοινοπολιτεία και η αθλητική ομάδα της ΓΕΗ, γιατί χωρίς αυτούς η αλήθεια εμείς δεν έχουμε ιδέα για να είμαστε ειλικρινείς από βόλη. Οπότε η συμβολή τους είναι πάρα πολύ σημαντική. Μέγα χορηγός της δράσης είναι η κατασκευαστική Europlan με οικονομική δωρεά, όπως και η κατασκευαστική Pylon, το φυτώριο Κρόνος, η αγροπηγή, η DS Smith, η κατασκευαστική θερμοκηπίων Σαρικλάκης, το Galaxy, το ξενοδοχείο για τη διαμονή του στο Όστρια, το ξενοδοχείο για τη μεταφορά των καλλιτεχνών, το κατάστημα Παπουτσοθήκη, ελπίζω να μην ξεχνάω κανένα.
Πολλοί κόσμοι λοιπόν ενεργοποιήθηκε, ναι, ο καθένας με τη δική του συμβολή και προσφορά σε όλο αυτό το εγχείρημα. Ναι. Ραντεβού. Ναι, γιατί πραγματικά χωρίς αυτούς είχαμε και ένα μότο πέρυσι, χωρίς εσένα δεν γίνεται. Mm-hmm. Και νομίζω ότι πραγματικά αυτό και το κοινό μας είναι το πάμε μαζί. Οπότε έτσι και φέτος πηγαίνουμε μαζί, γιατί χωρίς όλους εσάς δεν γίνεται. Γιατί μέσα σε αυτούς είστε και εσείς που μας δίνετε χώρο να βγαίνουμε ραδιοφωνικά και να μεταφέρουμε όλο αυτό που συμβαίνει εντός και εκτός. Λοιπόν, ραντεβού σήμερα το απόγευμα, αύριο και μεθαύριο, από τις 18 mm-hmm. μέχρι τις 20 Αυγούστου, στην παραλία του 3ου Γυμνάσιου, κάτω από το 3ο Γυμνάσιο, εδώ στην πόλη της Ιερά Πέτρας. Μετά τις 5.30-6 θα σας βρίσκουμε, από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό το τριήμερο. Και να δούμε τα παιδιά, τους έφηβους και τους μεγαλύτερους, λίγο όπως φαίνεται, να παίζουν beach volley. Mm-hmm. Μας είπατε όλους όσοι σας στηρίζουν και μπράβο, και ελπίζω έτσι τα μηνύματα που θέλετε και εσείς να περάσετε, να τα αφουγκραστούν και οι νέοι μας που έχουν περάσει δύσκολα και λόγω της καραντίνας, του κορονοϊού, όλο αυτό το βίωσαν δύσκολα, φαντάζομαι. Στερήθηκαν πολλά, έμειναν πολλές ώρες κλεισμένα τα παιδιά στο σπίτι, οπότε τις επιπτώσεις αυτές δεν ξέρω πότε θα τις δούμε σε μεγαλύτερο βαθμό. Εύχομαι έτσι αυτή η επιστροφή στην καθημερινότητα να είναι ομαλή. Και υπάρχουν διέξοδοι, υπάρχουν τρόποι να ξεφύγουμε από τους εθισμούς. Ένα τηλέφωνο, φαντάζομαι, σε εσάς, έτσι και συμβουλευτικά ενδεχομένως να μπορούν να σας πάρουν ένα τηλέφωνο, να ζητήσουν βοήθεια ο κόσμος που θεωρεί ότι κάτι συμβαίνει μέσα στο σπίτι του και δεν ξέρει πώς να το διαχειριστεί. Μια και τα τηλέφωνα κακή μας, συμπεριφορά, Ειρήνη, είτε στο φιλικό είτε το οικογενειακό περιβάλλον, έτσι. Ναι, ακριβώς. Και μια που είπες και για τηλέφωνο, να δώσουμε και τα τηλέφωνα mm-hmm. μας και τώρα στον αέρα. Για τη μονάδα της Ιερά Πέτρας είναι το 2842-0-2373 και για τον Άγιο Νικόλαο 2841-0-22981. Να θυμίσω ότι οι υπηρεσίες μας είναι δωρεάν, εθελοντικό το πρόγραμμα και με βάση πάρα πολύ σημασία στο απόρριτο. Mm-hmm. Καλά κάνετε και το τονίζετε, να μην διστάζουν, γιατί πολλοί κόσμος μπορεί να φοβάται να ζητήσει βοήθεια και είναι αυτός ο λόγος να μην μαθευτεί τι μου συμβαίνει στον περίγυρο, στην κοινωνία που ζούμε. Ακριβώς. Ωραία, να περάσετε καλά, να περάσουμε καλά, όμορφα. Ραντεβού σήμερα στην παραλία, λοιπόν, κάτω από το 3ο Γυμνάσιο Ιερά Πέτρας. Αθλητισμός και μουσική το Σάββατο. Από σήμερα, έτσι, αθλητικά δρόμενα, είπαμε, τουρνουά Beach Volley ξεκινάει από σήμερα. Mm-hmm. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία και καλή επιτυχία να ευχηθούμε. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα, καλημέρα. Ήταν η κυρία Μαριλένα Χατζάκη μαζί μας από το Κεθεάρια